για τον κορονοϊό, επέστρεψε αεροπορικό στην Κύπρο, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, και εδώ ουδείς τους είπε κάτι, κανένας δεν τους έλεγξε, κανένας έλεγχος δεν έγινε. Έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον κύριο Χριστάκη Μιχαήλ, για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχαήλ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, για πέστε μας λιγάκι, γιατί ακούμε για πρωτοκολλά, για μέτρα προστασίας και όλα αυτά. Εσείς έχετε μια δικιά σας περίπτωση που μάλλον περί αντιθέτου ο λόγος. Τι πω, φίλε μου καλέ, ήρθε η κόρη μου μετά τις 12 τα μεσάγια στα ξενώρα Δευτέρα αυτή στο πρωί, μετά από την Βενετία. Μάλιστα. Με τον γαμπρό μου. Μάλιστα. Στη Βενετία, αν που πήγαινε, είναι εκεί και ένας ελεγχός. Στη Βενετία μένουμε. Ναι, ναι. Έχοντα στην Κύπρο, κανένας απολύτως δεν υπήρχε να τους ρωτήσει πού επίεται, πού ήρθετε ή κάποιος άνθρωπος έστω με μια μάσκα να τους πει κάτι. Λέουμε κάθε μέρα μέτρα ασφαλείας, εν μόξω από το σπίτι μας. Ναι. Και απορώ εγώ, τούτα μέτρα ασφαλείας ποια είναι, να μας πούσει την υπεύθυνη υπουργή για ποιο λόγο τούτο το πράγμα. Δηλαδή, είμαστε σε ένα νησί, ναι, για όνομα του Θεού. Δηλαδή κατεβήκανε, κύριε Χριστάκη. Κατεβήκαμε στο αεροδρόμιο, κατεβήκανε τα παιδιά στο αεροδρόμιο, βγήκανε έξω, κανένας δεν τους ερώτησε που ήταν, όπως ήταν φυσιολογικά τα πράγματα. Μάλιστα. Και έφτασε, λέω σου Κυριακή, ξημερώνα Δευτέρας, εχθές το πρωί. Που ήδη το πρόβλημα στην Ιταλία ήταν ήδη μεγάλο. Όχι, τα κανάκια μας το λέγανε καθημερινώς. Μάλιστα. Και να βάλουν τώρα τα μέτρα, λέω μας κάθε μέρα, ποια μέτρα, να κάνουν μέσα στα γραφεία και να λέουν τα προβλήματα. Μάλιστα. Δεν ξέρω τούτο πράγμα, εγώ βλέπω το έγκλημα, για όνομα του Θεού. Θα το ψάξουμε κιόλας να δούμε, γιατί υπάρχει αυτή η μαρτυρία. Ναι, όχι να μας λέω συγκαθημερινώς μέτρα ασφαλείας, μέτρα, ποια τα μέτρα. Έρχεται αεροπλάνο από τη Βενετία, αν έχουν τόσο θέμα, και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος και να μην τους πει μια κουβέντα ως ελέξη. Μάλιστα, κανένα άνθρωπος. Και να προσπαθώ εγώ κουτακτέ να επικοινωνήσω με άλλα κανάλια, να μην τα συναφερώ, και να κανένα να μην βγάλει στον αέρα. Για όνομα του Θεού. Έχουμε όλοι παιδιά, έτσι έχεις παιδιά, ο καθένας έχει παιδιά, είμαστε μια οικογένεια μες στον κράτος, είμαστε πέντε άνθρωποι. Δεν γίνεται να μας κοροϊδεύουν κάθε μέτρα, τα μέτρα κάθε μέρα ασφαλεία, ποια μέτρα παίρνουν. Και να έχουν ένα αεροπλάνο από τη Βενετία που έχουμε τόσο θέμα τώρα και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να τους ελέξει. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου, κύριε Χριστάκη, ναι, κύριε Χριστάκη μου, είναι σοβαρό αυτό. Και πραγματικά είναι τελείως αντίθετο από όλα όσα ακούμε και μας λένε όσον αφορά τα μέτρα προστασίας πολιτών που έρχονται από άλλες χώρες που έχουν το πρόβλημα. Θα το ψάξουμε, θα το καταγγείλουμε κι εμείς και μακάρι να μας απαντήσουν. Κύριε μου, αγαλακτήσαμε πλέον. Κανεί να μας κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Τόσα προβλήματα και η θέμα υγείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστάκη Μιχαήλ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.